το τρίτο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με θέματα 200 χρόνια από την έλευση της Φιλικής Εταιρείας. Τον Οκτώβριο του 1819 υπογράφηκε εδώ στην Ιστορική Μάνη το περίφημο Ιστορικό έτσι Συμφωνητικό των Κυτριών, όπου ο πρώτος στη τάξη Απόστολος Φιλικής Εταιρείας, ο Χριστόφορος Περεβός, ήρθε προκειμένου να βάλει ένα τέρμα στις αντιμαχόμενες μεγάλες ισχυρές οικογένειες των Μανιωτών, και πράγματι αυτό επιτεύχθηκε με πάρα πολύ δυσκολία, αλλά είναι γεγονός ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατάκτηση. Το γεγονός αυτό θέλησε σήμερα το Πανεπιστήμιο να το θυμηθεί, να το στοιχειοθετήσει, να το αναδείξει και να το παραδώσει έτσι αλόβητο στις μελλοντικές γενιές. Ο Πετρόπης υπέδωσε το πρώτο διπλωματικό έγγραφο της επαναστατημένης Ελλάδας στην προκήρυξη προς τις ευρωπαϊκές αυλές, με την οποία εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες επαναστάτησαν και ζητούσε την επίσημη αναγνώριση της επανάστασης από την Ευρώπη. Επίσης, απίθυνε άλλη μια προκήρυξη προς τους Αμερικανούς και με την βοήθεια του Αδαμάντη Κοραή στάλθηκε μεταφρασμένη στο φιλέλληνα καθηγητή του Χάρβαρντ, Έντουαρντ Έβερετ, το οποίο το δημοσίευσε στις Αμερικάνικες εφημερίδες. Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναβιώσει αλλά και να αναδείξει τα τεράστια γεγονότα που έχουν λάβει η χώρα στην Μεσσηνία, γεγονότα ιστορικά, δίνοντας έτσι το βήμα στη νέα γενιά να συνεχίσει το όλο έργο. Η ιστορική γη της Μεσσηνίας έχει τρεις πρωτιές. Η πρώτη πρωτιά εκτιμώ ότι είναι η απελευθέρωση της Καλαμάτας 23 Μαρτίου του 1821. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι η ηθική κορύφωση της Επανάστασης με τη διεξαγωγή της μάχης στο Μανιάκι στις 20 Μαΐου του 1825. Και το τρίτο είναι η ιστορική ναυμαχία του Ναυαρίνου στις 8-20 Οκτωβρίου του 1827. Θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως και το σημαντικότερο μιας κίνησης απαρχές της Επανάστασης του 1821, είναι το Συμφωνητικό των Κυτριών. Υπογράφηκε εδώ στην ιστορική, στη φιλόξενη γη έτσι, της Μεσσηνίας, της ιστορικής Μάνης, και οπωσδήποτε δημιούργησε τις προϋποθέσεις να πετύχει το πρώτο ιστορικό σχέδιο για την επιτυχία της Επανάστασης του 1821. Δεν είναι ευρέως γνωστό. Αυτό ακριβώς το γεγονός, αυτή τη στόχευση θέλουμε να το καταστήσουμε γνωστό, να το αναδείξουμε και κυρίως να δώσουμε βήμα στους νέους ανθρώπους, και στους προπτυχιακούς και στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές και στους υποψήφιους διδάκτορες και στους νέους επιστήμονες.